Λοιπόν, είχαμε συμφωνήσει να έχουμε τον επόμενο καλεσμένο στον αέρα 11 και 11. Πέσαμε λίγο έξω, αλλά όχι πολύ. Καλησπέρα, Ντέμι Νικολαίδη. Καλησπέρα σας. Όχι καλησπέρα. Πολύ, 21 λεπτά. Όχι πολύ, 21 λεπτά. Σωστά. Αν ρωτήσεις τον προηγούμενο Νικολαίδη, τον Αλέξανδρο Νικολαίδη, πρέπει να τον είχαμε στήσει περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο. Οπότε, εντάξει, μια χαρά είσαι. Κανένα πρόβλημα, είναι πολύ καλός σκοπός και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι, ήταν και πολύ μεγάλη παρέα μας απόψε, αλήθεια είναι. Μιχάλη, έχεις, μπορεί να υπολογίσεις αριθμό που έχεις και τα χαρτιά μπροστά σου. Με πόσους ανθρώπους έχουμε μιλήσει απόψε? Βεβαίως, θα σου πω. Πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 60, αλλά θα σου πω, θα προσπαθήσω να σου το πω με ακρίβεια. Ντέμι, καλησπέρα. Πώς τα βλέπετε τα νέα παιδιά του ποδοσφαίρου που έχουν ιδέες, που κάνουν τέτοιες, παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες και αναπτύσσουν τέτοια δράση? Συγχαρητήρια στο ΤΖΑΠ και μόνο καλά έχω να πω. Πρώτη φορά μου τραβάει το ενδιαφέρον μια διοίκηση. Δεν θέλω να πω κάτι κακό για τις προηγούμενες διοίκησεις. Απλά αυτή η διοίκηση, ο Γιώργος Σωματής, αφού τον πήρα τηλέφωνο πριν κάποιους μήνες και γνωριστήκαμε τηλεφωνικά, γιατί μου έκαναν εντύπωση οι θέσεις του και το πώς προβαλότανε μέσα από συνεντεύξεις. Είναι ό,τι καλύτερο νομίζω έχουμε δει ο Γιώργος Μπατής ως πρόεδρος του ΣΑΠ και κάνοντας και άλλες ενέργειες, αλλά και αυτή που είναι πολύ σημαντική. Και συγχαρητήρια και μπράβο του. Και μπράβο σας για όλο αυτό. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Δική του ήταν η ιδέα. Σωστά. Εμείς το φιλοξενούμε και το επικοινωνούμε με όποιους, ναι, με όποιους τρόπους μπορούμε. Πες μου λίγο. Εγώ λέω ότι προφανώς δεν ήταν ο στόχος του απόψε, αλλά ακριβώς μάλλον επειδή δεν ήταν ο στόχος του, βελτιώνει την εικόνα του Έλληνα ποδοσφαιριστή με αυτή την κίνηση. Ενώ ο στόχος του είναι να μαζέψει χρήματα για να ενισχύσει το σύστημα υγείας. Όλες οι θέσεις και κινήσεις που έχει κάνει ο ΨΑΠ με τον Γιώργο, επειδή είναι σωστές, επειδή είναι αληθινές οι προθέσεις του. Δεν το κοιτάει μόνο από μια αθλητική άποψη, είμαστε ποδοσφαιριστές. Το κοιτάει πιο κοινωνικά και έτσι πρέπει, γιατί το ποδόσφαιρο είναι κοινωνικό θέαμα, ας πούμε, μια κοινωνική εκδήλωση. Μοιραία φτιάχνει, όπως πολύ σωστά είπατε, και το προφίλ του ποδοσφαιριστή, το οποίο από ό,τι καταλάβατε λέτε φτιάχνει. Μπορεί κάποιοι να είναι έτσι. Μπορεί να το δείχνει δηλαδή, όχι να το φτιάχνει. Σωστά, σωστά. Το δείχνει, δεν το φτιάχνει. Σωστά. Σωστά, ναι, το φανερώνει. Αυτό είναι το σωστό ρήμα τουλάχιστον για τις περισσότερες των περιπτώσεων. Καταρχάς, πώς βιώνεις αυτή την κατάσταση που έχουμε βρεθεί τις τελευταίες εβδομάδες όλοι? Πολύ καλά. Εντάξει, αν μιλήσω προσωπικά, θα ήθελα λίγο ακόμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αν πιστεύω ότι αν δεν υπάρχει πρόβλημα υγείας και οικονομικό πρόβλημα σε κάποιο σπίτι, είναι ντροπή να λέμε ότι δεν μπορούμε άλλο μέσα και ότι βαριέμαι, άρα πρέπει να είμαι ανυπάκουος και να κάνω πράγματα. Δεν το συγχωρώ ούτε σε φίλους μου αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο καθένας πλέον έχει τηλεόραση, έχει Netflix, έχει πράγματα να κάνει στο σπίτι του. Από τη στιγμή που είναι καλά, ας βαρεθούμε και λίγο μες στο σπίτι, γιατί ο σκοπός είναι πολύ καλός και πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι όλοι για να το ξεπεράσουμε. Εγώ με μια χαρά, μου έκανε καλό όλο αυτό. Είχα και έχω χρόνο να δω τους ανθρώπους, την οικογένειά μου, να τα πω με τον εαυτό μου. Γενικώς είναι διαφορετικό και μ' αρέσει. Mm-hmm. Σκοπός είναι, δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται, έτσι. Προφανώς, ναι, να το απομονώσαμε όσον αφορά την καραντίνα που λέμε. Θα αφήσει πίσω τίποτα, λες, όλο αυτό σε σχέση με την νοοτροπία μας ή όλο αυτό που ζούμε θα κάνουμε ένα delete μετά και θα το πετάξουμε? Δεν ξέρω, εύχομαι να αφήσει, γιατί για πρώτη φορά σκεφτόμαστε τον άλλον. Για πρώτη φορά, οι περισσότεροι τουλάχιστον, ακούμε την κυβέρνηση να μας μιλάει, αλλά δεν σκέφτονται κομματικά. Σκέφτονται ότι αυτό είναι το κράτος. Το κοιτάμε λίγο έτσι, ως Ελλάδα, άρα το κάνουμε. Δεν υπάρχει, η κυβέρνηση είναι Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση είναι ΣΥΡΙΖΑ. Γενικά υπάρχει μια ένωση, πιστεύω, στους περισσότερους. Και εύχομαι να αφήσει. Τι να πω, δεν ξέρω. Ξεκαθαρίζει πράγματα πάντως αυτό.
αυτό που γίνεται. Ξεκαθαρίζει πράγματα. Mm-hmm. Και σε σένα που το ζεις και σε σένα σε σχέση με, με τους γύρω σου, με το σπίτι σου, με το, τα παιδιά σου, την γυναίκα σου, την κοπέλα σου. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι αυτό μας αφαιρεί την προσωπική επαφή με πάρα πολύ κόσμο, με πάρα πολλούς φίλους μας, με πάρα πολλούς γνωστούς μας, αφού είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια, είναι πολλοί αυτοί που υποστηρίζουν ότι παρά τα αυτά μας φέρνουν πιο κοντά. Δηλαδή, μέσω της επικοινωνίας με άλλους τρόπους, μιλάμε, βρίσκουμε ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό, που δεν είχαμε λόγω της καθημερινής ενασχόλησης με τη δουλειά, με τη ρουτίνα της καθημερινότητας, τους είχαμε χάσει, μιλάγαμε μαζί τους σπάνια. Τώρα όλο αυτό λένε πολλοί ότι μας φέρνει πιο κοντά και ας μην μπορούμε στην πραγματικότητα ούτε να κουμπίσουμε ο ένας τον άλλον. Εσύ το αντιλαμβάνεσαι, το βιώνεις έτσι? Πολλά πράγματα που σε παίρνει ο ρυθμός της καθημερινότητας και δεν κάνεις. Εγώ, ας πούμε, δεν γυμναζόμουν, δεν έκανα διατροφή, πράγμα το οποίο κάνω τώρα. Σταμάτησα να διαβάζω, πράγμα το οποίο κάνω τώρα γιατί έχω χρόνο. Θα πάρω πιο συχνά τη μάνα μου τηλέφωνο. Θα μιλήσω πιο συχνά με αγαπημένα πρόσωπα. Γι' αυτό λέω ότι σε βάζει λίγο σε τάξη, σε βάζει να σκεφτείς και σε βάζει να σκεφτείς και ποιες είναι και οι προτεραιότητες σου, ας πούμε. Επειδή αυτό δεν θα είναι για άλλο μας στη ζωή και είναι ένα διάστημα, πιστεύω ότι είναι καλό. Οι συνέπειες του είναι κακές, αλλά ο εγκλεισμός για σένα που το ζεις και δεν έχεις θέματα, έτσι, μπορεί να βγει σε καλό.